Εδώ πέρα έχει συμβεί το εξής. Έχει γίνει άρση απορρίτου του τηλεφώνου και της Καμπιώτη και του Πιστολόπουλου, από τα οποία φαίνεται μία μεθόδευση και μία οργάνωση που ανάγεται σε περίπου 2 εβδομάδες πριν. Δηλαδή προσπαθούσε ο Αποστολόπουλος να βρει μία ευκαιρία, εντός αγωγικών δεν είχε στήσει, δηλαδή στο Φίβο και άλλες φορές, και το σχέδιο δεν είχε πετύχει για λόγους εξωτερικούς, είτε γιατί είχε κόσμο, είτε γιατί ο Φίβος τελικά δεν είχε βγει από το σπίτι του τη συγκεκριμένη μέρα. Οπότε το πρώτο που μπορούμε να εντοπίσουμε είναι ότι ήταν οργανωμένο. Θα δούμε ότι ο Αποστολόπουλος ήταν κανονικά μέλος της Χρυσής Αυγής και είχε και κάρτα. Σας δείξαμε στην προηγούμενη εκπομπή τα μηνύματα που έπαιρνε από το μέτωπο νεολαίας της Χρυσής Αυγής, αλλά και από το κεντρικό σερβερ μηνυμάτων της Χρυσής Αυγής, που έστελνε μηνύματα σε όλα τα μέλη. Θέλω να πω ότι έχουμε ένα κομμάτι το οποίο η ιδεολογία τον ωθεί πρακτικά να μπει σε μια διαδικασία στην οποία δεν είναι καν πρόβλημα να ασκήσει βία, ακόμα και αν αυτή μπορεί να είναι θανατηφόρα. Ναι, ότι έχει κάπως την οτροπία ότι έτσι λύνουμε τα προβλήματά μας με τους εχθρούς, είτε οντολογικοί είναι, είτε φυλετικοί στο δικό τους μυαλό, ότι αυτό το πράγμα είναι ο τρόπος ζωής εν ολίγης. Με τους διαφωνούντες. Ναι. Ο Δημητρακόπουλος προσπαθεί να δώσει στο μάρτυρα πάνω του την ετικέτα ότι ο ίδιος έκανε bullying στην Καμπιώτη, βάζοντας ερωτήσεις οι οποίες ξέρει πολύ καλά ο συνήγορος ότι θα γραφτούν στα πρακτικά. Δηλαδή, λέει, πόσο καιρό γινόταν το bullying που αναφέρατε που κάνατε στην Καμπιώτη. Εδώ δεν έχει υπάρξει ποτέ αυτό. Δεν έχει πει κανείς έκανα bullying ή κάποιος άλλος σε καταθέσεις του έκανε ο Δερμετζίδης bullying στην Καμπιώτη κτλ. Είναι κάτι το οποίο έχουν πει οι συνήγοροι υπεράσπισης 2 δικασίμους πριν και το αναπαράγουν οι ίδιοι για να το τοποθετήσουν στα πρακτικά. Ναι, όταν ήρθε η κυρία Φίσα, υπεδείχθη ο άνθρωπο στου αστυνομικού, που ήταν παρόντε. Επικοινωνήσανε οι ίδιοι με τη ΓΑΔΑ και μα διαβεβαίωσαν ότι θα προβούν στι δέουσε ενέργειε. Συγγνώμη, ποιες είναι οι δέουσες ενέργειες? Η ταυτοποίησή του. Μάλιστα. Επειδή δεν βλέπαμε κάποια συγκεκριμένη κίνηση, η κυρία Φυσέ διαμαρτυρήθηκε ότι σας τον έχω αποδείξει, είναι εκεί, περιμένω κάτι τέλος Έχει πάντων. καταθέσει μήνυση. Ναι, με τις φωτογραφίες συγκεκριμένες. Ο συγκεκριμένος αστυνομικός στον οποίο απευθύνθηκε θεώρησε καλό να της πει να περάσει έξω, Αμάλιστα. διότι δημιουργεί ζητήματα. Η κυρία Φυσά δημιουργούσε ζητήματα Ναι, ζητώντας το αυτό. ζητώντας Πολύ αυτό. καλό. Οι μάρτυρες δηλαδή μεταφέρουν ένα κλίμα φόβου, μεταφέρουν μία οργάνωση, είτε σε μικρότερο ή σε μεγαλύτερο βαθμό, μεταφέρουν τις απειλές που λαμβάνουν χώρα μετά. Φυσικά η γραμμή των συνηγόρων υπεράσπισης είναι η ίδια, να κάνουν το άσπρο μαύρο και με ερωτήσεις όπως αυτές που διάβασες νωρίτερα, επιπέδου ότι γιατί μου κάνετε παρατήρηση κυρία, μιλάνε και άλλοι στην τάξη, γιατί περί αυτού πρόκειται. Δεν έχουμε μόνο εμείς μαχαίρια, έχουν και άλλοι. Ουσιαστικά προσπαθούν να αποδομήσουν μια κατάσταση, να εξευτελίσουν μια υπόθεση. Αλλά σε κάθε περίπτωση οι μάρτυρες, δηλαδή ακόμα και ο Φίβος και ο συμμαθητής του, που είναι παιδιά 20-21 ετών, μεταφέρουν ένα κλίμα και μια αίσθηση που είχε ο μέσος πολίτης το 12 και το 13. Οπότε ο καθένας, η κάθε υπόθεση και ο κάθε μάρτυρας συνεισφέρει ουσιαστικά αυτό που προσπαθούμε να αποδείξουμε με την έννοια ότι οι άνθρωποι αυτοί ασκούσαν μια τρομοκρατία στην ελληνική κοινωνία τότε και προσπαθούσαν να επιβάλλουν τις απόψεις τους έχοντας πιθανότατα στο μυαλό τους εν λευκό ότι μπορούμε έτσι να λειτουργούμε. Είχαν καδρόνια αυτοί που μπήκαν μέσα. Με το που μπήκαν μέσα, χτύπησαν με το καδρόνι εκεί που μαγείρευα, τον ίδιο. Και με έπιασαν από το λαιμό, με τράβηξαν έξω, προσπαθούσαν να γλιτώσω το κεφάλι μου, μπουνιές, κλωτσιές, καδρόνια και τα σχετικά. Γνώριμες εικόνες, μας έχουν περιγραφεί πάρα πολλές φορές. Αυτός που ήρθε και ρωτούσε, έψαχνε συγκεκριμένους Πακιστανούς ή γενικά, ρωτάει ο αναπληρωτής εισαγγελέα. Το οποίο έχει μια σημασία αυτό, νομίζω. Ναι, διότι ουσιαστικά προσπαθεί και με την απάντηση φαίνεται ότι αποκλείεται η οποιαδήποτε προσωπική διαφορά. Ότι είχαν βγει η παγανιά για να βρουν. Ναι, δεν ψάχναν κάποιο συγκεκριμένο, Αυτό. διότι μπορεί να είχαν προσωπικά μαζί του ή οτιδήποτε. Λέει ότι μόνο αν έφευγαν θα γλίτωναν. Που σημαίνει ότι έχει εικόνα ο Μπιλάλης. Τι γίνεται εκεί. Πρώτα απ' όλα έχει εικόνα της αριθμητικής υπεροχής. Βλέπει 10-12 άτομα αφενός. Ξέρει ότι οι άλλοι μέσα είναι 4-5 πώς ήταν εκ των πραγμάτων, έτσι. Ξέρει ότι προφανώς είναι άοπλοι. Γιατί είναι σπίτι τους. Σωστό. Έχει δει τα καδρόνια. Ξέρει ότι δεν υπάρχει κάτι γύρω, διότι είναι χωράφια.
Εντάξει, δηλαδή, ακόμα και να μην είχε εικόνα αυτό που είδε, συνδερμικά, θα του δημιούργησε φυσικά την πεποίθηση ότι αυτό το πράγμα είναι επικίνδυνο. Κάτι παναγίνει. Πόσο μάλλον όταν γνωρίζει και τα προηγούμενα, τις προηγούμενες επιθέσεις με τη Μολότοφ.